Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Έχει καιρό να κάνω ένα βιντεάκι με κανονική κάμερα και ένα βιντεάκι το οποίο θα το κάνω edit και που θα είναι καλύτερης ποιότητας. Δεν έχω φτιάξει το φορτιστή, χρησιμοποιώ μια φωτογραφική μηχανή. Ελπίζω η εικόνα να είναι καλή. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα με αυτή τη μηχανή δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου καθώς κινηματογραφώ. Με αποτέλεσμα δεν ξέρω αν κάνει zoom, πού ακριβώς βλέπει, αλλά εφόσον αυτό είναι ένα video tag, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι ένα video tag, έχει καιρό που θέλω να το κάνω. Είναι 15 ερωτήσεις, οι οποίες θα τις γράψω και κάτω στο description box για να μπορέσετε να τις αντιγράψετε εύκολα και να κάνετε κι εσείς αυτό το βίντεο. Επίσης, στο description box θα γράψω τα άτομα τα οποία κάνω tag, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε κι εσείς να κάνετε το tag. Όποια από εσάς θέλει να κάνει το tag, ας αφήσει ένα comment, ένα σχόλιο και για να μου πει, ξέρεις, θέλω να κάνω κι εγώ το tag για να έχω το νου μου να το βάλω μετά σαν video response σε αυτό εδώ το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. 1. Ποιο είναι το παρατσούκλι σου που το ξέρουν μόνο οι πολύ κοντινοί σου? Αυτή τη στιγμή δεν έχω παρατσούκλι. Παλιά με φώναζαν γλιστρίδα, γιατί μιλούσα πάρα πολύ. Η οικογένειά μου με φώναζε κατσίκα. Ευκόλως εννοούν να παραλείπονται. Άλλο παρατσούκλι προς το παρόν δεν έχω. Στο σχολείο με φώναζαν γλιστρίδα. Όταν ήμουν πιο μικρή με φώναζαν ψήρα, γιατί ήμουν μικρή και ενοχλητική σαν ψήρα. Μετά γλιστρίδα γιατί μουλούσα συνέχεια. Και τώρα κατσίκα. Ναι, η οικογένειά μου ανέκαθεν με φώναζε κατσίκα. Ποια είναι... ερώτηση νούμερο 2. Ποια είναι μια περίεργη συνήθεια που έχεις? Περίεργη συνήθεια. Έχω πολλές περίεργες συνήθειες. Που θεωρώ ότι πολλοί κόσμος τις έχει, οπότε παρόλο που δεν είναι κοινή πρακτική, δηλαδή δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι και αμάν τόσο περίεργες για να πεις ότι είναι κάτι μοναδικά δικό μου. Ίσως μια περίεργη συνήθεια που έχω είναι ότι δεν μου αρέσει να κοιμάμαι με ανοιχτά συρτάρια, με ανοιχτές ντουλάπες μέσα στο δωμάτιο. Αυτό είναι μια φοβία μάλλον από την παιδική μου ηλικία. Επίσης, μια άλλη περίεργη συνήθεια που έχω είναι ότι συνέχεια ξεχνάω τις παντόφλες μου, δηλαδή έχω πάρα πολλά ζευγάρια παντόφλες και επειδή ξεχνάω να τις βάλω, συνήθως βρίσκω τις παντόφλες μου μία εδώ, μία εκεί. Μαζεύονται πάντα σε ένα σημείο, δηλαδή κάτω από το κρεβάτι. Δηλαδή, ενώ έχω παντόφλες, ξεχνάω να φορέσω τις παντόφλες μου. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι, αυτό το πράγμα. 3. Έχεις καμία περίεργη φοβία? Ναι, έχω φοβία με τα πουλιά. Φοβάμαι οτιδήποτε έχει φτερά, πούπουλα, είτε είναι ζωντανό είτε είναι ψόφιο. Φοβάμαι τις κότες, τα περιστέρια, τα σπουργίτια, τα χελιδόνια. Τα παγόνια, τα αγεράκια, τους αετούς, τους τριθοκάμελους, τους πελαργούς, φοβάμαι τα πάντα. Φοβάμαι να πιω καφέ σε μια καφετέρια σε υπαίθριο χώρο, γιατί έρχονται τα περιστέρια και με το που έρχονται εγώ τσιρίζω, φωνάζω, πετάγομαι από το τραπέζι, τρέχω, κλαίω κτλ. Τα φοβάμαι ακόμα και όταν τα βλέπω σε φωτογραφίες και σε ταινίες, δεν τα θέλω καθόλου. Τα πουπλά τους τα τσιχαίνω και εκείνα τα... Δεν θέλω καθόλου, όχι. Ποιο είναι το τραγούδι που σου αρέσεις και τραγουδάς συνήθως τη διαπασόν όταν είσαι μόνη σου? Α, αυτό αλλάζει κατά καιρούς, ανάλογα ποιο τραγούδι, τι εποχή είναι, τι διάθεση έχω, ποια τραγούδια ακούω. Και κυριότερα ανάλογα με το ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσω και θα μου κολλήσει. Ας πούμε, γιατί μπορεί το πρώτο τραγούδι που θα ακούσω τη μέρα, μόλις σηκωθώ, να μου κολλήσει και να το τραγουδάω. Παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία, και το κακό είναι ότι δεν το τραγουδάω και μόνη μου, το τραγουδάω συνέχεια.
Τώρα την τελευταία εβδομάδα έχω τραγουδήσει στη Διαπασόν τα 12 Βυζωνάκια. Έχω τραγουδήσει ένα τραγούδι παλιό που αποκλείδουν, το ξέρετε, που λέει σ' αγαπώ, που με βάζεις κτλ. Το τραγουδάω με τη Σούζη. Μετά έχω τραγουδήσει το Τα Λέμε της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μετά τι άλλο έχω τραγουδήσει. Έχω τραγουδήσει το Τυρανιέμαι της Ανάς Φύση. Τι άλλο έχω τραγουδήσει στη Διαπασόν. Α, έχω τραγουδήσει Τα Μαύρα Μάτια Σου. Έχω τραγουδήσει Την Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά. Έχω τραγουδήσει Εμείς Δεν Έχουμε Το Ίδιο Το Φεγγάρι από τον Βασίλη Καρά. Και τραγουδούσε και ένα χτες στον Παντελή και μου έλεγε να σκάσω, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ήταν ένα δύσκολο κομμάτι και ήμουν ιδιαίτερα παράφωνη. Αλλά ποιο ήταν. Α, το βράδυ Σαββάτου του Παπακοσταντίνου τραγούδισα στην Κάπα, Παύλο Σιδρόπουλος, και ακόμα ένα τραγουδούσα πριν από αυτά. Α, το Όλα Σ' Αγαπάνε του Γονίδη. Εκείνο ήταν απόλαυση. Πραγματικά δεν θέλετε να το ακούσετε από μένα. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 5. Τι σου τις πάει και σε ενοχλεί τα μάλα στους άλλους. Λοιπόν, μου τις πάνε και με ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα στους άλλους, διότι είμαι άκρος σπαστικός άνθρωπος. Μου τις πάει πάρα πολύ όταν ρεύονται. Μου τις πάει πάρα πολύ όταν κόβουν τα νύχια τους μπροστά μου. Μου τις πάει πάρα πολύ όταν κάνουν τον καφέ και το νερό. Έτσι, πάρα πολύ. Μου τις πάει όταν τρώνε και κουμπάνε το πιρούνι στα δόντια τους. Μου τις πάει όταν πάνε, βάζουν το κουτάλι και κάνουν και ρουφάνε έτσι από το κουτάλι. Μου τις πάει όταν κόβουν το ψωμί με τα χέρια και δεν το κόβουν με το μαχαίρι. Μου τις πάει να βρωμάνε. Μου τις πάει πάρα πολύ να είναι κάποιος δίθεν και να έχει τουπέ και να το παίζει κάποιος ενώ είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να είσαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά και εγώ μπορεί για κάποιον άλλο να είμαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Αλλά έχω αυτογνωσία και δεν νομίζω ότι είμαι και αμά, δεν ξέρω και εγώ τι. Μου τις πάει πάρα πολύ όταν κάποιος είναι ιδιαίτερα σιχασιάρης και αχ δεν μπορώ αυτό και αχ δεν μπορώ εκείνο και αχ πως το πιάσω και αχ πως θα το κάνω και σιγά μωρί. Έλεος. Λοιπόν, αυτά μου τις πάνε. Μου τις πάει πάρα πολύ όταν κάποιος είναι αγενής. Μου τις πάει πάρα πολύ να ακούω γυναίκες να βρίζουνε. Μου τις πάει πάρα πολύ να βλέπω ψωνάκια να λένε έλα κουκλίτσα μου. Μου τις πάει αφάνταστα, μου έρχεται να τις χώσω μια μπουνιά στο στόμα. Μου τις πάει πάρα πολύ να βλέπω άντρες οι οποίοι είναι καθόλου άχρηστοι και το μυαλό τους είναι μόνο στα γκομενάκια και να το παίζουν γαμιάδες ενώ γαμάνε μόνο τα κούφτα τους. Συγγνώμη για την έκφραση. Γενικώς μου τις πάνε πολλά πράγματα. Λοιπόν. Ποια είναι μία από τις συνήθειες που έχεις όταν αισθάνεσαι άβολα, νευρικά κτλ. Όταν αισθάνομαι άβολα και νευρικά, μιλάω υπερβολικά, λέω μαλακίες, δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω. Κνηστρεύομαι μυστικά που δεν πρέπει να τα πω πουθενά. Το παίζω και πολύ καλά, άνετη και εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ ποια είμαι. Καμιά φορά έχω και κάνει ένα τίκ έτσι με το μάτι μου, με πιάνει. Τρέμουνε πάρα πολύ τα χέρια μου, δηλαδή σε σημείο που δεν μπορώ να πιάσω το ποτήρι, να το σηκώσω και να πιω. Τρέμει το χέρι μου τόσο πολύ, ας πούμε, που φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Θέλω συνέχεια, ας πούμε, να κάνω κάτι με τα χέρια μου, κοιτάω το κινητό μου. Συνήθως καμπουριάζω, αλλά ζεστάω του σώματος μου. Αυτά. Σε ποια μεριά του κρεβατιού κοιμάσαι. Δεν ξέρω, σε όποια τύχη. Σε όποια περισσεύει. Γιατί συνήθως κοιμάμαι τον Παντελή. Τι ήταν το πρώτο λούτρινο αρκουδάκι που είχες και τι όνομα του είχες δώσει. Είχα ένα λούτρινο αρκουδάκι που μου πρέπει να μου είχε φέρει ο θείος μου από την Πολωνία το 1985. Και ήμουν 5 χρονών, αλλά δεν του είχα δώσει όνομα και αν το είχα δώσει όνομα το έχω ξεχάσει και ποτέ δεν έμαθα τι απέγινε εκείνο το αρκουδάκι. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, το έχω ψάξει άπειρες φορές, αλλά δεν το έχω βρει. Δεν θυμάμαι πώς το έλεγα, ειλικρινά δεν θυμάμαι πώς το έλεγα. Έχω μια υποψία ότι το έλεγα όπως έλεγαν τη μασκότ των Ολυμπιακών της Μόσχας, αλλά ούτε και αυτή θυμάμαι πώς την έλεγα. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Τι παραγγέλνεις στα Starbucks και τι παραγγέλνεις πάντα για καφέ. Εμείς εδώ δεν έχουμε Starbucks, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, όταν πάω σε μέρος που έχει Starbucks, παραγγέλνω caramel frappuccino extra, το μεγάλο με σαντιγί. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, για καφέ παραγγέλνω φραπέ γλυκό με γάλα.
διπλό βαρύ ελληνικό, γλυκό, ή αλλιώς καπουτσίνο, όχι καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, γλυκό με σαντιγί, ή αλλιώς φρέντο καπουτσίνο, γλυκό με αφρόγαλα, όπως καταλάβατε, πίνω όλους τους καφέδες μου γλυκούς, όλους τους καφέδες μου σαντιγιές, με αφρόγαλα κτλ. Ο καφές εμένα μου αρέσει γλυκός και αν έχει και γάλα ακόμα καλύτερα, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η πικρή γεύση του καφέ. Παλιά μου άρεσε ο καφές και τον ευχαριστιόμουν, τώρα όμως που τον πίνω αναγκαστικά για να ξυπνήσω, έχει αρχίσει και με ενοχλεί η γεύση του, είναι όπως ο καπνιστής που καπνίζει για να καπνίσει και όχι γιατί το ευχαριστιέται και δεν ξέρω, πρέπει να βρω να πίνω κάτι άλλο, γιατί μου φαίνεται ότι έχω χάσει την καλή έτσι, την ευχαρίστηση αυτή. Λοιπόν, ποιον κανόνα ομορφιά συστήνει στους άλλους, αλλά ποτέ δεν κάνεις εσύ. Όχι, εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, ποιον κανόνα ομορφιά συστήνει στους άλλους. Και δεν το κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα να βουρτσίζουν τα δόντια τους. Κάθε μέρα, τρεις φορές τη μέρα. Δεν βουρτσίζω ποτέ τα δόντια μου τρεις φορές τη μέρα. Στην καλύτερη θα τα βουρτσίζω το βράδυ που θα πέσω να κοιμηθώ. Το ξέρω ότι μπορείτε να με πείτε βρωμιάρα, αλλά. Οκ, χαίστηκα. Μετά, τι άλλο, κανόνα ομορφιάς που συστήνω στους άλλους αλλά δεν ακολουθώ εγώ. Βασικά, δεν συστήνω και πολλούς κανόνες ομορφιάς, αλλά αν ήταν ένα που να πω, να αναδεικνύουν τα καλά τους τα στοιχεία, τα καλά τους τα χαρακτηριστικά, και δεν το κάνω εγώ γιατί συνήθως κοιτάζω να είμαι βολικά και όταν είμαι υπερβολικά εντυπωσιακή, κάπου λίγο με ενοχλεί και νιώθω άβολα. Δηλαδή, πιο πολύ θα. Τους άλλους έχω, για τους άλλους έχω μια πιο τελειομανή άποψη από ό,τι έχω για μένα που είμαι πιο χύμα στο κύμα. Λοιπόν, όταν κάνεις ντους, προς τα πού κοιτάς. Εγώ κοιτάω προς τα μπροστά, δηλαδή κοιτάω την κουρτίνα, δεν κοιτάω προς τα πίσω. Αυτό βέβαια νομίζω ότι είναι φοβία να έχει κανένα και με μαχαιρώσει πίσω στο ντουζ. Η αλήθεια είναι ότι με την καβουμάρα που έχω όταν δεν φοράω φακού στο ντουζ ή όταν δεν φοράω γυαλιά, δεν έχει σημασία προς τα που κοιτάω, διότι δεν βλέπω τίποτα. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάνω και ντουζ πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία που κοιτάω. Τι να σας πω. Μπορείς να κάνεις τίποτα περίεργο με το σώμα σου. Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα περίεργο με το σώμα μου. Κάποτε ίσως να μπορούσα όταν ήμουν μικρή και είχα ευληγησία. Τώρα πλέον δεν νομίζω ότι μπορώ. Ίσως να μπορώ να λιθωρίσω και να κάνω αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά και αυτό δεν το συνηθίζω συχνά, διότι έχω ήδη μια αλφαλιθωρία και θα αλιθωρίσω ακόμα παραπάνω και δεν θέλω. Περίεργο άλλο πράγμα με το σώμα μου. Μπορώ να δέσω τα πόδια μου σταυροπόδι. Δυο φορές, δηλαδή μια φορά στο πόδι και το πόδι να έρχεται έτσι από κάτω. Α, και έχω εντελώς στραβά χέρια, όπως μπορείτε να δείτε. Μετά, ποιο είναι το αγαπημένο σου σαββουροφαγητό, συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόρπια, που δεν μπορείς να αντισταθείς. Λοιπόν, το αγαπημένο μου σαββουροφαγητό που δεν μπορώ να αντισταθώ, βασικά στο φαγητό αντιστέκομαι μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι φάει και να μου βάλεις, αν δεν πρέπει να το φάω ή αν δεν. Στο φαγη δεν έχω ζόρι. Αλλά. Στα γλυκά είμαι δεν. Δηλαδή, ξεκινάμε από σοκολάτες, πάμε σε παγωτό, μετά οτιδήποτε έχει μέσα μπισκότο που την παίρνει με τρελαίνει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα προφιτερόλες σοκολατίνες, η τούρτα μερέντα, η τούρτα καραμέλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα cupcakes, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ακόμα και η μαρέγκα μου αρέσει. Και οι μαρέγγες μου αρέσουν και οι λίτσες από τα μνημόσυνα μου αρέσουν και τα κόλυβα μου αρέσουν με τη σαντιγί. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα γλυκά, αλλά δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει το ραβανί, μου αρέσουν τα σιροπιαστά, μου αρέσει τα cheesecake, μου αρέσει το ζελέ, μου αρέσει η κρέμα γάλακτος, μου αρέσει η κρέμα καραμελέ. Μου αρέσουν όλα τα γλυκά. Μου αρέσουν οι μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού, η μερέντα. Όλα τα γλυκά μου αρέσουν και τα τρώω πάρα πολύ. Αυτό που δεν μου αρέσει όμως είναι να έχει καρύδι και τρίματα από καρύδι, όπως π.χ. η καρυδόπιτα δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει στο κανταΐφι μέσα το γέμιση.
Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο μπακλαβάς, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ γενικά, δηλαδή μ' αρέσουν τα σιροπιστά, αλλά δεν θέλω καρύδια και τέτοια. Αντί για καρύδια, αν έχει φυστεί και γίνει, είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, 14. Ποια είναι η φράση που πάντα λες? Δεν ξέρω ποια είναι η φράση που πάντα λέω. Λέω, μιλάω τόσο πολύ που λέω τόσες πολλές φράσεις, αλλά δεν έχω κάτι που να κολλήσω και να το λέω συνέχεια, εκτός από το λοιπόν, που το λέω συχνά, λοιπόν, ή το ναι, ή το ή το το κουσί της γάτας είναι μέχρι την αχυρώνα, να τέτοιες παροιμίες, αυτές οι βροχές φέρνουν αυτές τις λάσπες, με πουρδές αυγά δεν βάφονται, κάτι τέτοιο, ας πούμε, παροιμίες. Αλλά δεν τις λέω συνέχεια, τις λέω μόνο όταν ταιριάζει. Απλά λέω διάφορες παροιμίες. Ώρα για ύπνο, τι φοράς? Στον ύπνο, όπως είπαμε, φοράμε πιτζάμες, φοράμε φαρδιές μπλούζες του αδερφού μας, του μπαμπά μας, φοράμε σορτσάκια που δεν μας πατάνε, ή φοράμε πράγματα που δεν γυρνάνε τα μπατσάκια γύρω-γύρω, φοράμε πράγματα που δεν μας στενεύουν, φοράμε καλά βαμβακερά υφάσματα από όταν οι δρόμοι δεν μυρίζουν. Δεν θέλω γιακάδες, δεν θέλω στενά μανίκια, αλλά δεν θέλω και πολύ φαρδιά μανίκια που σηκώνονται, δεν θέλω ραφές, δεν θέλω κουμπιά, δεν θέλω... Γενικά είμαι πάρα πολύ ιδιότροπη. Η καλύτερη μου είναι να κοιμάμαι με ένα extra large t-shirt του μπαμπά μου, το οποίο το έχω ξαχυλώσει, ας πούμε, εδώ, το καλοκαίρι, και το χειμώνα να κοιμάμαι με πιτζάμες, πάλι σε τέτοιο στυλ, δηλαδή, σε στυλ μια μπλούζα, μια ανδρική πιτζάμα. Οι ανδρικές πιτζάμες μου βολεύουν πολύ περισσότερο από τις γυναικείες και δεν με ενδιαφέρει όταν κοιμάμαι να είμαι όμορφη, σεξουαλική και τέτοια, με ενδιαφέρει να είμαι άνετη, γιατί στην τελική δεν το έχω αυτό το girly, και δεν νομίζω ότι ζω σε κανένα παραμύθι. Μακάρι να μπορούσα να είμαι έτσι, αλλά δυστυχώς δεν είμαι. Επειδή το αυτό το tag έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο, σας αποχαιρετώ εδώ και περιμένω να δω τις δικές σας απαντήσεις και σχόλια στις δικές μου απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Γεια σας!